Έχω 5-6 χρόνια από του πατέρα μου. Είναι ανθρώπι στάτα. Δεν μπορώ να βάλω άλλους. Τα τευτέρια γεμίζουν ασφυκτικά. Ο μήνας δεν βγαίνει και ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι περιμένουν τη σύνταξη για να πληρώσουν για τις λιτές αγορές τους και να εξοφλήσουν. Τα ψώνια γίνονται με βερεσέ. Περαστικούς δεν μπορούμε να βάλουμε άλλους. Δεν αντέχει, είναι μικρό το μαγαζί. Γέμισε το τευτέρι. Εντάξει, είναι υπό έλεγχο. Δεν έχω παράπονο. Έχουμε συμφωνίες, μέχρι εκεί μπορούμε, το τυράνε οι άνθρωποι. Μόλις πληρωθούν, φέρνουν τα λεφτά. Μαζί με τις λιγοστές αγορές έρχονται και τα παράπονα. Καθώς μέρα με τη μέρα, όπως λένε οι καταναλωτές που μπαίνουν στα συνοικιακά μαγαζιά, οι τιμές είναι διαφορετικές. Τα βασικά είδη έχουν εκτοξευθεί και στο καλάθι μπαίνουν ελάχιστα αγαθά. Αν έχουν δυσκολέψει εδώ, τώρα χρεώνται. Άμα πληρωθούν τη σύνταξη, τότε θα τα ξεπληρώσουν και αν του τα φέρουν, όπως έπει ο γειτονάς μου από εδώ, ο κύριος Στέλιος, τότε θα το πληρώσουν. Είναι πολλοί που δεν τα φέρνουν όμως. Οι συντάξεις είναι λίγες, χαμηλές και πού να βγει ο μήνας. Δεν βγαίνει, δύσκολα πράγματα. Πάνω από 100 χρόνια διατηρεί μπακάλικο η οικογένεια του κυρίου Στέλιου. Έχει δει τις συσκευασίες και τα μπουκάλια στο μαγαζί του να πολλαπλασιάζονται, να καλύπτουν ράφια και να γεμίζουν ψυγεία. Τα είδη πρώτης ανάγκης είναι περισσότερα από ποτέ, αλλά και πιο απρόσιτα από ποτέ, καθώς οι καταναλωτές σφίγγουν το ζωνάρι. Εγώ το θυμάμαι το μαγαζί, είχε μέσα πολύ λίγα πράγματα, δεν υπήρχαν δηλαδή αυτά που υπάρχουν σήμερα. Χύμα όσπρια, χύμα ζάχαρη, φέτα κτλ. Τώρα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα και έχουν σφίξει κιόλας πάρα πολύ με τις ανατιμήσεις αυτές που γίνονται καθημερινά και ζορίζονται ο κόσμος πολύ άσχημα. Έχουν βγει ξανά τα τευτέρια σε όλα τα μπακάλια. Τευτέρια να δεις, μόνο τευτέρια. Πολύ δύσκολα. Λέω, εδώ όλη μέρα μουρμουράνε και την πληρώνουμε εμείς. Αυτό γίνεται. Λένε ότι τα ακριβώνουμε εμείς. Νομίζουν ότι εμείς βάζουμε τις αυξήσεις. Και η αλήθεια ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι από εμάς. Όλα ανεβαίνουν κάθε μέρα. Ό,τι παραλάβουμε πράγματα είναι και άλλη τιμή. Τα μπακάλικα αντέχουν και αντιστέκονται ακόμα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που έφεραν η πανδημία και η ενεργειακή κρίση. Αν όμως δεν υπάρξουν αλλαγές προς το καλύτερο, τα ταμεία θα κλείνουν με όλο και λιγότερες εισπράξεις, αφού οι καταναλωτές θέλουν να γεμίσουν τις τσάντες με ψώνια, αλλά οι τσέπες είναι άδειες και οι τιμές, όπως λένε, στα ύψη. Τους κυβερνούν αυτούς, τους δίνουν διαταγές και μας κυβερνάνε αυτοί. Τίποτα δεν αλλάζει. Κάθε μέρα θα είναι από το κακό στο χειρότερο και είναι όλα ανεξέλεκτα. Ωστόσο, όπως λένε οι καταναλωτές, έχουν μάθει να τα βγάζουν πέρα και με τα λίγα.